Είναι η συνέχεια πολλών αγωνιστικών κινητοποιήσεων, είτε κατόπου στα νοσοκομεία είτε και γενικότερα, προκειμένου για ακόμα μια φορά και μετά από 2 χρόνια πανδημίας να αναδείξουμε ότι δεν έγινε ουσιαστική ενίσχυση των δημοσίων νοσοκομείων με προσωπικό, με χρηματοδότηση. Ουσιαστικά ότι τα παχιά λόγια για την καλή διαχείριση της πανδημίας πρακτικά μεταφράζονται σε πρημοδότηση των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, τόσο στα τεστ όσο και στα deal που κάνουν για τις μονάδες και τις κλίνες. Πρακτικά είμαστε εδώ σήμερα να τονίσουμε και να απαιτήσουμε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, γιατί οι θέσεις κενές στα νοσοκομεία μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο ΚΑΤ, που από το 2019, από την αρχή πρακτικά της πανδημίας μέχρι τώρα, μετράμε 100 οργανικές λιγότερες, με ένα τμήμα ανεπτυγμένο με 30 κλίνες ΜΕΘ επιπλέον. Καταλαβαίνετε δηλαδή την εντατικοποίηση που αυτή τη στιγμή υφίστανται οι συνάδελφοι, τουλάχιστον στο ΚΑΤ γύρω στους 70 εργαζόμενους, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, εκτός με αναστολές. Ήρθαμε εδώ για να διαδηλώσουμε και να απαιτήσουμε άμεση στήριξη και μέτρα για την υγεία, επίταξη των ιδιωτικών δομών υγεία. Σε αυτές τις συγκυρίες λοιπόν έρχεται το υπουργικό πόρισμα που αφαιρεί ακόμα και το ανθυγινό επίδομα για τους νοσηλευτές. Θα είμαστε στον αγώνα, παρόλο το γεγονός ότι η κυβέρνηση φροντίζει με τους νόμους, με τους αντεργατικούς νόμους, αλλά και με τον τελευταίο αυτό του Χατζηδάκη, να μας βάλει φρένα. Θα είμαστε εδώ και θα δώσουμε τη συνέχεια με απεργιακή κινητοποίηση μέσα στο μήνα.